Θα λύσουμε σήμερα μία άσκηση που πάλι από τις προκαταρκτικές, θα έλεγα, όσον αφορά το έργο ενέργεια. Η διαφορά μας με την προηγούμενη που κάναμε, ας πούμε, ότι ήταν μια θεμελιώδης άσκηση, είναι ότι είναι κεκτημένο επίπεδο. Σας διαβάζω λοιπόν την εμφώνηση. Σώμα μάζας μη ίσον ενός κιλού. Αφήνεται να αναλυθεί στην κορυφή κεκτημένου επίπεδου, το οποίο έχει ύψος 10 μέτρα και γωνία λύσης φ. Αν ο συντελεστής τιμής είναι μη ίσον 0,2, να βρούμε όλα τα έργα των δυνάμεων και να εκτοσούμε αυτά στη βάση του κεκτημένου επίπεδου. Μας δίνει το τζε, ότι είναι 10 μέτρα στο τετράγωνο, μας δίνει το ημίτερο ενός γωνίας φ, ότι είναι 0,6 και το συνημίτερο ενός γωνίας φ, ότι είναι 0,8. Ωραία, τα έργα όλα των δυνάμεων. Να κάνουμε ένα σχήμα για να δούμε ποιες δυνάμεις ασκούνται στο σώμα. Κάνουμε ένα κεκτημένο επίπεδο και αυτό είναι το ύψος. ACH, όπως θέλετε το γράφετε, αυτό είναι το σώμα μας στην αρχική του θέση, αυτό είναι σε μια ενδιάμεση θέση και αυτό είναι εδώ κάτω. Πάμε σε μια ενδιάμεση θέση να βάλουμε τις δυνάμεις. Είναι το βάρος, το οποίο θυμίζω ότι είναι καταπόρυφο. Είναι η μη, η αντίδραση του εδάφους, η κάθετη στο έδαφος και η κρυπή. Ωραία. Ανάλυση δυνάμεων γνωρίζεται από ότι άξονες ο ένας είναι αυτός και ο άλλος είναι αυτός. Άρα μπορείτε να αναλύσετε το βάρος, αν η γωνία αυτή φ και αυτή η γωνία φ. Αυτή εδώ η δύναμη λέγεται βχ και αυτή εδώ η δύναμη λέγεται βξ. Σας θυμίζω ότι αυτή εδώ η απόσταση τη λέμε χ. Και έχουμε πει και στο παρελθόν σε άλλη άσκηση ότι αν μας δείτε το ύψος σας, μπορούμε από τη μεγάλη εικόνα, από το μεγάλο χρόνο του εικόνα, να δούμε ότι το ημίτερο της γωνίας φ είναι απέναντι κάτι τώρα, απέναντι προς το δίνεις όπου είναι χ. Οπότε κάνοντας ένα χιαστή χ επί μήτωνο φ ίσον ας, μπορούμε να δούμε παιδιά το χ, το οποίο είναι ας προς ημίτωνο φ. Δηλαδή το χ γίνει, το ας είναι 10 προς το ημίτωνο που είναι 0,6 μέτρα. Βγαίνει πόσο είναι, δεν ξέρω αν το έχω υπολογίσει. Όχι, το αφήνω έτσι, 10 προς 0,6, 100 δια 6, πείτε ότι είναι γύρω στα 16,6 μέτρα, κάπου εκεί πέρα, μία τέλος πάνω. Δεν μας απασχολεί αυτή τη στιγμή το νούμερο αυτό. Οπότε, πάμε να πούμε τα έργα δυνάμεων. Κοιτάξτε, το έργο του βάρους σπάει σε έργο βάρους χ και έργο βάρους ξ. Η βχ πάει μαζί με τη μετατόπιση, άρα είναι βχ επί χ επί συνημίτωνο 0. Προσέξτε όμως τη βχ, η βχ είναι βχ επί χ επί συνημίτωνο 90, γιατί είναι κάθετη στη μετατόπιση. Αυτό κάνει 0, άρα όλο αυτό φεύγει. Αυτό κάνει 1. Άρα βγαίνει βχ επί χ. Που το βχ, παιδιά, το έχουμε πει πολλές φορές, πάει απέναντι, γίνεται β επί μήτωνο φ επί χ. Δηλαδή m επί τζ επί μήτωνο φ επί χ. Δηλαδή, κάντε τις πράξεις 1 επί 10 επί 0,6. Να τώρα εδώ πέρα, αν αυτό έμενε 10 επί 0,6 το χ, θα έφευγε και θα μας έβγαινε αυτό 100 τζάουλ. Όμορφα, όμορφα. Θα ζω και κάποια πόλα. Και έχουμε και το έργο της μη. Το έργο της μη είναι μη επί χ, επί συνήθως της φορείας που σχηματίζει μη με τη μετατόπιση είναι πάλι 90, που το συνήθως είναι 90. Άρα το έργο του είναι 0. Να το βλέπουμε δυνάμεις κάτι στην μετατόπιση, το έργο του είναι 0. Και πάμε για το έργο της φορείας, που είναι ταφ, επί χ, επί συνήθως, προσέξτε, το σώμα πάει προς τα κάτω, η κρυφή πάει προς τα πάνω, η γωνία είναι 180. Το συνήθως 180 είναι πλην 1. Άρα γίνεται μείον ταφ επί χ, θυμάστε το κλείνο της τριβής. Ταφ ισον μη επί μη, άρα μείον μη επί μη επί χ, και εδώ χρειάζεται να κάνουμε ένα ισοδυναμή πλατφόρμα και να πάμε από πάνω και να του γράψουμε ότι σίγμα εφ του σίγμα εφ του ψ κάνει 0, μη πλην βήτα ψ ίσον το 0, μη ίσον βήτα ψ, μη ίσον η βήτα ψ είναι προσκύμενη στην γωνία, βήτα συνημίτωνο φ, και ερχόμαστε κάτω κάτω ή μάλλον
Ναι, τέλος πάντων, ας πάμε κάτω-κάτω, όπως να φαίνεται στην κάμερα, η ομή επί β, επί συγκμήτωνο φ, επί χ, μία ομή επί μη επί τζ, επί συγκμήτωνο φ, επί χ, κάνει τις πράξεις και θα βγει μείον τάδε τζάουν. Το τι είναι αρνητικό το επιστημή σημαίνει ότι στην κρυβή αποσπά ενέργεια από το σώμα, ενώ η πτωχή δίνει ενέργεια στο σώμα. Μια κλασική άσκηση λοιπόν, απλή για να πούμε στην έννοια το έργο του δυνάμου. Ευχαριστώ.